Να σας παρουσιάσω λοιπόν. Δίδες, δεν χρειάζονται συστάσεις. Ωστόσο, για τους τύπους, ο κύριος Γιώργος Ζανιάς, πρώην Υπουργός Οικονομικών, καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Ο κύριος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο κύριος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Και ο κύριος Βασίλης Μοναστηριώτης, εκπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο London School of Economics. Το θέμα κοινό. Και πέντε λεπτά κοινά. Κύριε Ζανιά, από εσάς. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους οργανωτές που για άλλη μια φορά με κάλεσαν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φόρουμ. Τι να πούμε διαφορετικό, 15 άνθρωποι για την ανάπτυξη. Θα δείτε που θέλω να καταλήξω. Λόγω επαγγελματικής έτσι, διαστροφής, μου αρέσει να κοιτάζω τους αριθμούς. Έτσι, αν και όλοι μας αν το κάνουμε αυτό, βλέπουμε πως είμαστε εκεί που είμαστε. Έχουμε βγει από την κρίση. Συνεχίζουμε όμως να διαγιζόμαστε περισσότερο πιο ακριβά από τις άλλες χώρες που βγήκαν από την κρίση και να αναπτυσσόμαστε πιο αργά από τις άλλες χώρες που βγήκαν από την κρίση. Η Κύπρος αναπτύσσεται με 4,5%. Η Πορτογαλία δανείζεται με 1,5% στη δεκαετία. Εμείς είμαστε λίγο πάνω από το 3,5%. Ελπίζω με την αναβάθμιση της Μούντις να πάει παρακάτω. Αυτά είναι δεδομένα. Και όμως, εμείς έχουμε, θέλω να πιστεύω, περισσότερες δυνατότητες και από αυτές τις χώρες που βγήκαν από την κρίση. Οι δυνατότητες έχουν να κάνουμε τρεις κυρίως λόγους. Το ένα είναι πως στην Ελλάδα αυτό που λέμε δυνητική ανάπτυξη είναι σημαντικά υψηλότερη από την πραγματική ανάπτυξη. Κοίτατε τα τελευταία στοιχεία, νομίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπολογίζει, πως ενώ το ΑΕΠ είναι γύρω στα 180 δις, το δυνητικό ΑΕΠ είναι πάνω από 200 δις. Αυτό σημαίνει, περιμένοντας, αυτά θα έρθουν κάποια στιγμή. Έχουμε ένα αρνητικό παραγωγικό κενό, όπως λένε οι οικονομολόγοι, το οποίο δεν έχουν οι άλλες χώρες που βγήκαν από την κρίση πλέον. Το δεύτερο είναι, επειδή ήμασταν σε μία κρίση, όπως συμβαίνει και με όλες τις χώρες που βγαίνουν από κρίση, υπάρχουν πολύ τεράστιες, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και η δική μας η κρίση δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή των άλλων χωρών της Ευρώπης, αλλά μπορεί να συγκριθεί μόνο με το Great Depression, το οποίο ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες 80-90 χρόνια πριν πότε ήταν. Πάρα πολλά assets είναι undervalued, υπάρχουν ευκαιρίες και οι επενδυτές κανονικά πρέπει να ορμήσουν στη χώρα, να φέρουν κεφάλαια, να φέρουν επενδύσεις και να βγάλουν λεφτά, προφανώς. Ακόμα δεν έχουμε δει αυτό το κύμα. Το τρίτο είναι πως η Ελλάδα είναι τελευταία στην αξιοποίηση των μεταρρυθμίσεων που άλλες χώρες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 80, άλλες το πήρανε στη δεκαετία του 90, άλλες λίγο αργότερα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια για να εφαρμόσουμε κάποιες βασικές μεταρρυθμίσεις και να απελευθερώσουμε δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν πολύ σημαντικό αναπτυξιακό απόθεμα. Συνεπώς, εμείς μπορούμε ακόμα καλύτερα, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όμως δεν το κάνουμε. Σίγουρα εδώ μπορούν να υποθούν πολλά και σίγουρα όλοι θα συμφωνήσουμε, όλοι ξέρουμε τι βοηθάει στην ανάπτυξη. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, πως αν βρεθεί χρηματοδότηση για περισσότερες επενδύσεις, ευρυζωνικά δίκτυα άκουγα, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όλοι γνωρίζουμε πως αν μειωθεί η φορολογία, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όλοι γνωρίζουμε πως αν έχουμε πιο δυνατές τράπεζες, θα είναι πολύ χρήσιμο. Όλοι γνωρίζουμε πως αν τρέξουν αποχρεωτικοποιήσεις πιο γρήγορα, θα είναι πολύ χρήσιμο. Όλοι γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε μια καλύτερη δημόσια διοίκηση. Όλοι γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική δικαιοσύνη. Αυτά τα ξέρουμε όλα. Το κεντρικό ζήτημα όμως, χάρηκα που είδα ότι το έθεσε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις. Εκεί είναι η καρδιά του προβλήματος. Και οι πόροι στο εσωτερικό της χώρας δεν φτάνουν, διότι ο ρυθμός των αποταμιεύσεων είναι πολύ χαμηλός. Είπε και κάτι νούμερα ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γύρω στα 15 δις ετησίως, κάπως έτσι. Τεράστια νούμερα, τα οποία κυρίως πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό. Εδώ φτάνουμε στο πρόβλημα που θέλω να θέσω.
Στο εξωτερικό η χώρα θεωρείται special case. Άρχισαν να το καταλαβαίνουν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κρίσης ή του εξωτερικού και συνεχίζει σε κάποιο βαθμό να υφίσταται ακόμα. Το special case ξεκίνησε, το αποδίδουν στο πώς λειτουργούσαμε πριν την κρίση, στο πώς αντιμετωπίσαμε την κρίση. Το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς, δεν έκανε καθόλου καλή δουλειά. Μιλάω για όλο το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Και υπάρχουν και φόβοι για το τι θα κάνουμε βγαίνοντας από αυτή την εποπτεία. Όλα αυτά, special case, σημαίνει πως υπάρχει ένα risk premium για τη χώρα. Διστάζουν οι επενδυτές να έρθουν. Και αν έρθουν, περιμένουν μεγαλύτερες αποδόσεις για τις επενδύσεις τους για να καλύψουν αυτούς τους επιπλέον κινδύνους. Πάνω στους ψευζόνους και πάνω, δυστυχώς, θεωρούμαστε special case. Και αυτό θυμάμαι ακόμα και από το 2010 μέσα στο Eurogroup, όταν η Ευρώπη φοβόταν μήπως καταρρεύσει και με πρώτο θύμα βέβαια την Ελλάδα, αλλά με μεγαλύτερο πρόβλημα την Ιρλανδία, η οποία ενώ εμείς είχαμε 130% ένα δημόσιο χρέος, η Ιρλανδία είχε 600% έναν τραπεζικό τομέα που κατέρεε. Θυμάμαι τον Τζαν-Κλοντ Τρισέ να λέει μέσα, δεν με τρομάζει η Ιρλανδία, με τρομάζει η Ελλάδα, γιατί η Ιρλανδία είναι ευέλικτη χώρα. Κοιτάζοντας από επαγγελματική διαστροφή τα στοιχεία, κοίταξε πως νομίζω το 2009, τότε τα είχα κοιτάξει, το 2010, η Ιρλανδία είχε ύφεση 10% και οι τιμές είχαν μειωθεί 4 με 5% στη χώρα. Δηλαδή, πραγματική ύφεση μόνο 2%. Εμείς όταν είχαμε 7%, προσθέταμε και 3-4 πληθωρισμό. Και πρόσθεση μπορείτε να κάνετε. Κοιτάξτε, νομίζω είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το special case. Και να ολοκληρώσετε λίγο. Ναι, έχει να κάνει με το δεν υπήρχε καθόλου συνένεση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έχει να κάνει πως δεν υπάρχει ελάχιστο ownership των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν μονάδες που έχουν ownership, αλλά μαζικά δεν το έχουμε. Υπάρχει το ότι δεν εφαρμόζουμε αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε. Και δεν υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Ακόμα και οι υπουργοί όταν αλλάζουν, αλλάζουν πράγμα. Συνεπώς, αυτό το special case, κάτι πρέπει να κάνουμε να φύγει. Και αυτό πρέπει να το κάνει το πολιτικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Βέτα. Θα μιλήσω κυρίως για το πού βρισκόμαστε από άποψη αναπτυξιακής δυναμικής και θα φτάσω λίγο και στο πρακτέο. Όμως θα συνεχίσω λίγο από αυτό το οποίο ο κύριος Ζανιάς, για να υπάρχει και μια συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω είμαστε πολύ ελαστικοί όταν κρίνουμε τον εαυτό μας το πώς συμπεριφερθήκαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα σε αυτή την αίθουσα ή έξω από αυτή την αίθουσα, πηγαίνοντας από τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες και από τους ακαδημαϊκούς, τους δημοσιογράφους, ήταν σαφές για όποιον ήξερε γραφή και ανάγνωση προς τα που έπρεπε να κινηθεί η ελληνική οικονομία, ήδη από το 2008, άντε το 2010, ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας μετασχηματισμός, ο οποίος θα ενίσχυε το εξωστρεφές κομμάτι της οικονομίας και όχι το κρατικοδίαιτο κομμάτι της οικονομίας. Και σε αυτό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι συντάχθηκαν με το παλιό. Όλοι συντάχθηκαν με το εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τώρα ώρα για ηθικολογία. Μπορεί κανείς να εξηγήσει ίσως γιατί έγινε αυτό. Αλλά αυτό έγινε. Και ο λόγος για τον οποίο έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό ως δεδομένο είναι ότι κοιτάζοντας προς τα μπρος, εδώ που είμαστε, το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα πριν την κρίση. Αλλά ακριβώς αυτή η κανονικότητα είναι η οποία έφερε την κρίση. Μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επανέλθουμε σε επίπεδα ανταγωνιστικότητας και ρυθμούς παραγωγικότητας, οι οποίοι είναι συστηματικά χαμηλότεροι από τους μέσους όρους της Ευρώπης, με αποτέλεσμα, κοιτάζοντας προς τα μπρος,
αυτά που είναι τα ευταία για ρυθμούς ανάπτυξης 4%, εγώ θα ήθελα 14%. Αλλά τα μαθηματικά λένε ότι μετά την ανάκαμψη την οποία έχουμε τώρα, που είναι περίπου στο 2%, πολύ γρήγορα θα κυλήσουμε προς το 1%, εκτός εάν. Και αντιλαμβάνομαι αυτό το πάνελ ως να δούμε ποιο μπορεί να είναι το εκτός εάν. Ποιος είναι ο κίνδυνος εάν μείνουμε εδώ που είμαστε? Ο ένας κίνδυνος είναι ότι από άποψη χρηματοδότησης η εξίσωση μπορεί μέσα στην επόμενη πενταετία να μην βγαίνει. Να υπάρξει δηλαδή μία νέα κρίση όπου θα πρέπει κανείς να αναδιαπραγματευτεί τους όρους αυτούς με τρόπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι απαραίτητα προς το συμφέρον της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι όσο είμαστε οριακά και πάντα ο κακός μαθητής ο οποίος θα παίρνει τις κίτρινες κάρτες, δεν θα μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να συμμετέχουμε στη συζήτηση για την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και η ίδια κάτι το οποίο είναι ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει μονόπαντα, όλη η επένδυση κατευθύνεται στο βορρά και χρειάζονται αλλαγές, τις οποίες όμως για να συμμετάσχουμε εμείς πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Και για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε στα του οίκου μας. Η όποια επόμενη κυβέρνηση, μπλε, πράσινη, κίτρινη, ροζ, πορτοκαλί, θα πρέπει κατά την άποψή μου, κατά την άποψη μιας μακροοικονομικής λογικής τέλος πάντων, να έχει στο μυαλό της μία, θα προσπαθήσω να χωρέσω σε μία πρόταση τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Δεν θα πω κάτι καινούριο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι κεντρικής σημασίας. Το οποίο είναι απαραίτητη η προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και ιδίως μακροπρόθεσμων, μαζί με την κινητοποίηση όμως και της εγχώριας αποταμίευσης και όλα αυτά να κατευθυνθούν στο καινοτόμο και εξωστρεφές κομμάτι της οικονομίας. Εάν ένα από αυτά τα τρία λείψει, θα έχουμε πολύ γρήγορα μπροστά μας πάλι έναν τοίχο που θα τον βλέπουμε να έρχεται. Και να πλησιάσουμε λιγάκι προς το πρακτέο. Εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει από εδώ και μπρος, ούτε ψήλο στον κόρφο αυτών που θα αναλάβουν να τα κάνουν, και για το θέμα της εξισορρόπησης των τραπεζών, στον τομέα της ενέργειας, ευρύτερα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Βιομηχανικής πολιτικής, αναφέρθηκε πριν. Όμως, για να είμαστε χρήσιμοι, θα πρέπει να δούμε ποιες θα ήταν τρεις τομές οι οποίες συνδυάζουν το μακροοικονομικό αφήγημα με το τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο των αγορών και των επιχειρήσεων. Το πρώτο είναι το ασφαλιστικό μας σύστημα. Και θα αναφέρομαι σε αυτό μέσα από την οπτική των επενδύσεων, όχι μέσα από την οπτική της εξισορρόπησης ανάμεσα στις γενιές. Έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο κάθε φορά προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανισορροπίες που έχουμε δημιουργήσει την προηγούμενη δεκαετία, λίγο πολύ να κλείσει τις τρύπες εκεί που υπάρχουν, όμως έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα σήμερα που μιλάμε, το οποίο δεν είναι συμβατό με τους ρυθμούς ανάπτυξης που χρειαζόμαστε. Γιατί ουσιαστικά επιδοτεί πολύ περισσότερο τους παλαιούς συνταξιούχους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι οι νυν εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι των επόμενων 1-2 ετών, και ειδικότερα γιατί μεταφέρει τους εγχώριους πόρους αποταμίευσης σε τρόπους οι οποίοι δεν είναι παραγωγικοί. Δεν υπάρχει άλλη μικρή οικονομία στην Ευρώπη η οποία να μην έχει ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα και δεν δίνει κίνητρα για εγχώρια αποταμίευση, η οποία θα κατευθυνθεί σε εγχώριες παραγωγικές επενδύσεις και μάλιστα και σε μικροπεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν τα εργαλεία για αυτά, τα έχουν κάνει άλλες χώρες, αλλά αν θεωρούμε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα έτσι όπως είναι τώρα, που ουσιαστικά έχουμε ένα κουβά και μεταφέρουμε νερό από τους παλιούς στους καινούριους και ανάποδα δουλεύει, άρα αυτό είναι το ένα. Και θεωρώ ότι το γεγονός ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα, παρά το ότι στα χαρτιά όλοι υπογράφουν ότι έχει λυθεί, de facto αναγνωρίζουν ότι δεν έχει λυθεί. Μία ένδειξη γι' αυτό είναι το γεγονός ότι αναβλήθηκε η τελευταία περικοπή των συντάξεων. Δεν αναβλήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη. Αναβλήθηκε γιατί θεωρήθηκε ότι το σύστημα θα το ξαναδούμε σε 1-2 χρόνια από τώρα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πλέγμα της φορολογικής πολιτικής, όπου προς Θεού, χωρίς να διακινδυνεύσουμε την δημοσιονομική εξισορρόπηση η οποία έχει συντελεστεί
θα πρέπει να στρίψει η φορολογική πολιτική. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι ενώ τα φορολογικά έσοδα αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο επίπεδο που θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη από πλευράς ΑΕΠ, η φορολογική βάση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι επί της ουσίας πληρώνουν φόρους, είτε μιλάμε για, ακόμη και για τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για τα φυσικά πρόσωπα, τους φόρους επιμερίζεται περίπου το 10%. Αυτό είναι μια εξίσωση η οποία δεν είναι βιώσιμη, διότι αυτό το 10% θα βρίσκει τρόπους, είτε μεταναστεύοντας, είτε άλλους τρόπους, να μην τους πληρώνει. Έχουμε και εκεί εργαλεία και με σύγχρονες μεθόδους να υπάρξει διεύρυνση της φορολογικής βάσης, χωρίς να επιβαρύνουμε τα αδύναμα νοικοκυριά, που είναι οι μεγάλοι χαμένοι μες στην κρίση. Τρίτο, και δώστε μου μισό λεπτό γι' αυτό. Η πιο κρίσιμη απόφαση η οποία θα υπάρξει, μαζί με τις άλλες δύο, και κάποιος το ανέφερε στο προηγούμενο πάνελ, έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός από το ότι είναι το λιγότερο καλά διασυνδεδεμένο με την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη, με διαφορά, και έχει υπάρξει εκεί καλπασμός στα βήματα της πολιτικής, προς τα πίσω όμως, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει μια ευκαιρία. Σήμερα που μιλάμε, Κυριακή νομίζω είναι Μαρτίου του 19, έχουμε στη χώρα μας κοντά 1,5 εκατομμύριο μαθητές στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε 12-13 χρόνια από τώρα, αυτοί οι 1,5 εκατομμύριο μαθητές θα έχουν γίνει 1 εκατομμύριο. Ο πληθυσμός των μαθητών στη χώρα θα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, το οποίο σημαίνει ότι οι υποδομές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, αντίστοιχα, εάν κρατήσουμε τις αναλογίες που είναι και οι πιο ευνοϊκές στην Ευρώπη, θα πρέπει να συρρυκνωθούν κατά το 1 τρίτο. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα χρειάζεται γύρω στις 42.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς, το οποίο αφενός σημαίνει ότι απελευθερώνεται ένα μέρος της δημόσιας δαπάνης, αφετέρου σημαίνει ότι θα πρέπει να στρίψει όλο το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που σήμερα παράγει ανθρώπους για να δουλεύουν στη δευτεροβάθμια, αλλά δεν θα χρειαστούμε πλέον μαθηματικούς για να διδάσκουν μαθηματικούς στα παιδιά μας. Θα χρειαστούμε μαθηματικούς οι οποίοι εν τέλει θα μπορούν να μπουν στον προγραμματισμό, χημικούς οι οποίοι θα δουλέψουν στη βιομηχανία, φυσικούς και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση, η οποία, αν απαντηθεί σωστά, μαζί με την προσαρμογή στο φορολογικό και το ασφαλιστικό, αυτές είναι τρεις τομές που μπορεί να γίνουν. Όλα τα άλλα θα είναι επικουρικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ακούσουμε τον κύριο Κόλλια. Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι εδώ. Νομίζω, κύριε Τσομόκο, ότι αυτό προσπάθησε πολλά χρόνια πριν να κάνει ο Άγγελος ο Σικελιανός στους Δελφούς, πίσω στο 1930 κάτι. Εσείς του δίνετε σάρκα και οστά και είστε άξιος συγχαρητήριων γι' αυτό. Για να συζητήσουμε τώρα για την επόμενη μέρα για τη χώρα, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σήμερα και πώς είναι το περιβάλλον και σε διεθνές επίπεδο, όπου οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης είναι επιβραδυτικοί, αλλά πώς είναι και το περιβάλλον εντός της χώρας που, όπως είδαμε και πρόσφατα με την έκθεση της Moody's, η εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, η καθυστέρηση μάλλον στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, κάθε άλλο παρά βοηθούν στο να βγούμε οριστικά από αυτή την κρίση που ζούμε εδώ και 10 χρόνια περίπου, μια γενιά ολόκληρη. Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο, ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό το μοντέλο θέλουμε να στηρίζεται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές που θα μας φέρει μια μακροχρόνια, βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη και όχι μόνο στην κατανάλωση που μπορεί να φέρει μια βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Εδώ πέρα πρέπει να πω ότι ακόμα και στα καλά χρόνια για τη χώρα μας, οι ξένες επενδύσεις κινούνταν στα μεγέθη που κινείται και σήμερα. Αυτό που πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πρέπει να το κάνουμε σύντομα είναι την εγχώρια παραγωγική δυνατότητα της χώρας, τους εγχώριους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους μεγάλους επιχειρηματίες να επενδύσουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα. Ξαναλέω ότι ακόμα και στα καλά χρόνια οι ξένες άμεσες επενδύσεις κινούνταν στα επίπεδα που κινούνται σήμερα. Στη χρηματοδότηση, βέβαια, από το τραπεζικό σύστημα της χώρας, που πρέπει να πούμε ότι για ποιες επενδύσεις μιλάμε όταν δεν υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει. Θυμίζω ότι υπάρχει απώλεια άνω του 50% από καταθέσεις από τα 240 δισεκατομμύρια που βρισκόμαστε σήμερα
στα 120 και τα NPLs, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 3,5%, εμείς είμαστε στο 45%. Έχουν γίνει βήματα, έχουν μειωθεί κατά περίπου 20 με 25 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από την κανονικότητα που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο στα υπόλοιπα που έχουν ακουστεί, γιατί πραγματικά είναι ανάγκη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων. Ακόμα και σήμερα έβλεπα σε μια κυριακάτικη εφημερίδα ότι υπάρχει στόχος από την κυβέρνηση να φέρει φορολογικά κίνητρα για να αυξηθεί, να αυξηθούν οι επενδύσεις στη χώρα, να δώσουμε περισσότερα κίνητρα ώστε να έρθουν επενδύσεις. Στην ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης, που ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε μια νέα διαδικασία να ξεκινάει για το ελληνικό, πόσες διαδικασίες ακόμα πρέπει να δούμε σε σχέση με τη δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια, στην καθιέρωση ενός σταθερού απλού φορολογικού συστήματος που να έχει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και βέβαια να έχει χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα πνίγουν την επιχείρηση το μη μισθολογικό κόστος που ακούστηκε πάρα πολλές φορές σε όλες αυτές τις μέρες του συνεδρίου. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις θεωρώ ότι θα απελευθερώσουν την οικονομία και το επιχειρήν από τα βαρύδια που δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν ώστε να ενισχυθούν περισσότερο και οι εξαγωγές τους. Διότι πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η μείωση της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβράδυνση, όπως είπα πριν, έως και ύφεση των οικονομιών, οι οποίες αποτελούν σημαντικές αγορές και για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, το ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit, που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, ο πόλεμος των δασμών που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα για την πορεία των εξαγωγών φέτος. Σε τέτοιο βαθμό που να τίθεται σε κίνδυνο η αυξητική πορεία των εξαγωγών στους ρυθμούς που συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, η φετινή δημοσιονομική επέκταση κατά 0,5% του ΑΕΠ, σε συνδυασμό και με τη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος, θα αυξήσουν τη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά, που σημαίνει ότι θα αυξηθούν περαιτέρω οι εισαγωγές, ενισχύοντας το σχετικό εμπορικό έλλειμμα. Η χώρα χρειάζεται άμεσα να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Δεν ξέρω τι μπορεί να συζητούν η κυβέρνηση και οι δανειστές στο πλαίσιο αυτής της αυξημένης μεταμνημονιακής εποπτείας. Αυτό όμως που μπορώ με βεβαιότητα να πω είναι ότι οι αναφορές στην έκθεση της Κομισιόν περί διγλωσίας της Αθήνας σε συγκεκριμένα κρίσιμα θέματα, όπως είναι οι δόσεις, καθώς και το κόστος των φιλολαϊκών μέτρων που προωθούνται, αλλά και οι καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις που δεν προχωρούν, όπως είπα πριν, κάθε άλλο παρά βοηθούν σε αυτή την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας στο εξωτερικό. Αξιοπιστία που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική οικονομία για να φτάσει στον απότερο στόχο να ξαναγυρίσει στις αγορές. Διότι μπορεί η χώρα να μην έχει άμεση ανάγκη από ρευστότητα λόγω του μαξιλαριού που έχουμε, όμως οποιαδήποτε καθυστέρηση στην κατεύθυνση αυτή εξακολουθεί να κρατά μακριά από το φθηνό χρήμα της τράπεζας και κατά συνέπεια να κρατά μακριά από το φθηνό χρήμα και τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ξαναβάλουμε στο τραπέζι ένα νέο σύστημα φορολογίας, ένα νέο σύστημα που θα διευρύνει τη φορολογική βάση και για να γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά από το να δώσουμε το απόλυτο κίνητρο στο φορολογούμενο να ζητάει αποδείξεις. Να διευρυνθεί η φορολογική βάση μέσω της ζήτησης αποδείξεων, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κίνητρο στην τσέπη του φορολογούμενου για να το ζητήσει. Αυτό, και έτσι κλείνω, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δώσουμε τη δυνατότητα ενός συστήματος που λειτουργεί σε πολλές χώρες εσόδων μείον εξόδων για όλους και στο καθαρό φορολογητό εισόδημα, επί του καθαρού φορολογητό εισοδήματος, να μπαίνει ο φόρος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση η κλίμακά του θα είναι μεγαλύτερη από το ΦΠΑ. Πρέπει να δώσουμε κίνητρο στον πολίτη να ζητήσει απόδειξη. Μόνο έτσι θα διευρυνθεί η φορολογική βάση και θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Κλείνοντας, ας κάνω μια ευχή. Η έκθεση της Moody's που ήρθε χθες, που μας αναβάθμισε 2 βαθμίδες και είμαστε 1 βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα, ας είναι η απαρχή για να ξεκινήσουμε αυτό που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις και να τις ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Τσακλόγλου, ο λόγος. Λοιπόν, από κάτω, μας ολομείνετε 15 λεπτά. Οπότε σεβαστεί λίγο το χρόνο, 2 τελευταία, για να μείνουν και 5 λεπτά να... Εντάξει, μου φτάνουν 15 λεπτά. καταρχήν, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου
Και θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Χθες μιλούσα με δύο δημοσιογράφους ξένους από πολύ μεγάλα μέσα, οι οποίοι μου είπαν το εξής, ότι έχουν αρχίσει να γίνονται τέτοια συνέδρια περιφερειακά πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι ένα από αυτά τα οποία ξεχωρίζει. Κύριε Τσομόκο, καλά να μείνετε σε αυτόν εδώ τον δρόμο. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος και ήδη πολλά από αυτά τα πράγματα που ήθελα να πω έχουν υποθεί από άλλους, θα ήθελα να μείνω σε κάποια πράγματα επιγραμματικά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ όχι στην επόμενη μέρα, αλλά το τι συμβαίνει, τι είναι τα απαραίτητα στοιχεία αυτού του εθνικού πλάνου, το οποίο συζητάμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να έχει αυτό το πλάνο και μου κάνει εντύπωση που δεν το ανέφερε κανένας, πρέπει να μείνουμε θρησκευτικά προσιλωμένοι στη δημοσιονομική σταθερότητα. Οποιοδήποτε παρέκκληση και αν γίνει, είτε θα μας οδηγήσει πίσω σε μνημόνια, είτε θα μας οδηγήσει σε πραγματικά μεγάλες τιμωρίες από τις αγορές και το καθεξής. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μείνουμε αταλάντευτα σε αυτόν τον δρόμο που λέμε των διαθροντικών μεταρρυθμίσεων. Η ρίζα του προβλήματος της Ελλάδας ήταν στην κρίση ανταγωνιστικότητας. Και η κρίση ανταγωνιστικότητας ήταν επειδή είχαμε σταματήσει να κάνουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην περίοδο των μνημονίων γίναν πολλές. Όμως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Πού είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε? Νομίζω ότι είναι δύο. Ο ένας είναι ο ίδιος ο δημόσιος τομέας και το δεύτερο είναι η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ως προς το δημόσιο τομέα, πραγματικά ξεχωρίζουν ορισμένοι τομείς, οι οποίοι ήδη έχουν αναφερθεί, με μία ίσως εξαίρεση. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να πάμε σε επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε με αυτή τη δικαιοσύνη να περιμένουμε γρήγορους ρυθμούς μεγέθυνσης. Χρήση γης είναι το δεύτερο. Σίγουρα χρειάζεται ανανέωση ο πτωχευτικός μας κώδικας και το είδαμε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα με τα κόκκινα δάνεια τώρα. Και κάτι το οποίο θα διευκολύνει πολύ τον πολίτη είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα. Παραδείγματα άλλων χωρών μπορούμε να τα δούμε. Το δεύτερο στο οποίο είπα προηγουμένως είναι η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Εκεί ακόμα η ελληνική οικονομία παραμένει μια κλειστή οικονομία με πολλούς φραγμούς οι οποίοι έχουν να πέσουν. Το δεύτερο. Το επόμενο βήμα είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Χρειαζόμαστε ένα υπόδειγμα στο οποίο θα έχουμε λιγότερη κατανάλωση αναλογικά με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και λιγότερες εισαγωγές. Τι χρειάζεται να έχουμε προφανώς παραπάνω? Αυτό που τραβάει κυρίως την ανάπτυξη. Τι είναι αυτό που τραβάει κυρίως την ανάπτυξη? Είναι οι επενδύσεις και επίσης και οι εξαγωγές. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, νομίζω ότι είναι καταλυτικής σημασίας η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ένας τομέας στον οποίο δεν ήμασταν καλοί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Κόλλια, και πριν από την κρίση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν συγκυρίες αυτή τη στιγμή που κανονικά θα πρέπει να κάνουν τη χώρα μας μαγνήτη για ξένες επενδύσεις. Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων είναι χαμηλές. Υπάρχει καλά εκπαιδευμένη εργατική δύναμη, η οποία είναι σχετικά χαμηλή για την παραγωγικότητα την οποία έχει. Έχουν γίνει διάφορες μεταρρυθμίσεις και επιπλέον αυτό που κράταγε μακριά ξένες επενδύσεις, που ήταν ο φόβος του Brexit τα προηγούμενα χρόνια, έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό. Το επόμενο πράγμα το οποίο έχουμε είναι για τον ίδιο το δημόσιο τομέα, όπως είπα και προηγουμένως. Σίγουρα χρειαζόμαστε κάποια αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εκεί, αλλά νομίζω χρειάζεται και να δούμε και το τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε ορισμένα πράγματα που να είναι να δίνει το ρυθμιστικό πλαίσιο, την παροχή κάποιων βασικών δημοσίων αγαθών και των βασικών υποδομών, όπου και εκεί ακόμα μπορούμε να δούμε τι ρόλο μπορεί να παίξει ο ιδιωτικός τομέας. Και τέλος στην κοινωνική προστασία. Αλλά ακόμα και στην κοινωνική προστασία και εκεί, αν κάτι μπορεί να το κάνει φτηνότερο και αποτελεσματικότερο ο ιδιωτικός τομέας, ας το κάνουμε outsourcing. Το μεγάλο σημαντικό πράγμα δεν είναι η παραγωγή από το δημόσιο, είναι η παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών προς το δημόσιο. Ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου για παραπέρα και το οποίο θίχτηκε από έναν από τους προηγούμενους ομιλητές έχει να κάνει με τον ίδιο τον επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας. Νομίζω ότι ήταν ο Θανάσιος Σαββάκης. Θανάση μου, έχεις δίκιο. Παντού είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτό που λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι αυτό που λένε micro στο εξωτερικό. Δεν μπορούν αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες έχουμε στη χώρα μας, δεν λέω ότι ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, για όλους τους τομείς και το καθεξής, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν οικονομίες σκοπού, δεν έχουν την κατάλληλη κεφαλαιοχική δομή, δεν κάνουν έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Είναι μυριάδες τέτοια πράγματα. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ισχυρότερες επιχειρήσεις, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Φορολογία υπόθηκε από αρκετούς, αλλά θα ήθελα να μείνω στο εξής. Συμφωνώ εγώ με αυτό που είπε ο κύριος Βέτας προηγουμένως. Ότι αν μια χώρα όπως είναι η χώρα μας, η οποία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που να χρωστάμε τόσα πολλά, μεγάλες μειώσεις φορολογίας στο μέλλον μπορούμε να τις κάνουμε μόνο άμα μικρύνουμε το δημόσιο τομέα. Διαφορετική λύση δεν υπάρχει. Όμως, αν θέλουμε να αναδιατάξουμε τις φορολογικές δαπάνες μέσα στην ίδια
τη χώρα, ώστε να έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Πρέπει να μειώσουμε τους φόρους σε εκείνον τον παραγωγικό συντελεστή που είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, το κεφάλαιο. Και το δεύτερο το πράγμα το οποίο έχουμε να κάνουμε, πρέπει να μειώσουμε το tax wedge. Πού πρέπει να ρίξουμε στα αυτά, φόρους στην κατανάλωση και φόρους στην περιουσία. Δυστυχώς όλα αυτά εδώ τα πράγματα που βλέπουν να συζητούνται περί έμφυα κλπ. Είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν έχω μισό λεπτό, θέλω να μιλήσω για ένα πράγμα, μισό πραγματικά. Κοινωνική προστασία και το τι κάνουμε προς τα πέρα. Κοινωνική προστασία. Έγιναν ήδη μεγάλα βήματα στην περίοδο της κρίσης και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα και παραπέρα. Στοχευμένες πολιτικές σε αυτούς που είναι οι περισσότερο ευάλωτοι και πολιτικές οι οποίες έχουν μεγάλες κοινωνικές εξωτερικότητες. Το δεύτερο το πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε κάτι και πολύ περισσότερο μακροχρόνια. Η μεγάλη απειλή την οποία έχει η χώρα μας είναι αυτή που είπε ο Νίκος, ο κ. Βέτας, προηγουμένως. Η δημογραφική απομείωση. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα λίγα παιδιά τα οποία γεννάμε πρέπει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Τα είπα και χθες σε άλλη τέτοια. Πρώτον, πρέπει να είναι πάρα πολύ παραγωγικά. Δεύτερον, πρέπει να μείνουν στη χώρα. Και τα δύο έχουν συνέπειες. Για να γίνουν πολύ παραγωγικά, χρειάζεται να επενδύουμε σε εκπαίδευση, κατάρτιση, R&D, υποδομές. Όλα αυτά τα οποία δεν κάνουμε σήμερα. Δεν φτάνουν όμως μόνο αυτό. Πρέπει να αλλάξουν και οι δομές οι αντίστοιχες. Η δημογραφικά νεότερη από εμάς η Ιρλανδία ξοδεύει λιγότερα από εμάς στην εκπαίδευση και όμως βγάζει πολύ ψηλότερα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα στους διαγωνισμούς PISA και ούτω καθεξής. Άρα θέλουμε και αξιολογήσεις και όλα και τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο το πράγμα που κλείνω με αυτό, τα παιδιά πρέπει να μείνουν στη χώρα. Μείνουν στη χώρα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε πάρα πολύ ψηλά. Και είτε είναι φορολογία, είτε είναι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ένα σύστημα διανεμητικό όπως το δικό μας, είναι καθαρή φορολογία. Αν τα κάνουμε όλα τα προηγούμενα, τους κάναμε παραγωγικούς και τους διώξαμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, καθαρή μεταφορά κεφαλαίου από την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε, κύριε και ο κύριος Μοναστηριώτης. Γεια σας. First of all, I have to apologize. I'm going to speak in English. It's my working language, so I don't want to make any... silly mistakes. I would like to thank the organizers and congratulate them for a wonderful event. And I think I'm going to be an outlier not only in the speaking language, but also in the kind of message that I want to convey. I want to take issue first with the title of the session about a recovery plan. I think Greece does not need a recovery plan. It needs very, very badly a growth strategy. And I don't know what is more important, the growth of the strategy, because both are lacking big time, and not only recently. I want to emphasize that growth is not something which is the privilege of a particular policy model. We do have growth, we do have sustainable and very positive growth rates in countries where they have high taxation, also in countries with low taxation, with private universities, with state universities, with big public sector, small public sector. High taxation of labor incomes, high or low, high taxation of corporates or low taxation. We have different models, and different models sometimes work, and sometimes they don't work. And I think the key is in realizing that models have to have a particular combination of interventions in order to work. In my mind, the decision whether to have a policy model which is in the direction of market liberalization, more reforms, not only in modernization, where everybody agrees, but also in market liberalization, this is a decision that happens at the political level. In most countries, every 4 years, this is passed to the public, to the electorate to decide, and then the government has the responsibility to implement the program they have. What needs to be done from there on is to have the ability to follow through. What is my policy priority? How do I achieve my policy priority? And I think if I could identify one weakness in the Greek political class and in Greek economic policy making over the years, would be that, exactly, that we'd not follow through, we'd not think through what are the connections of the different issues. We know from the old textbooks that one part of the world thinks that governments fail, the challenges to the economy are technological, so what do you need? You need deregulation to help the market mechanism operate and markets to deliver growth and welfare, and sometimes this growth will be equitable, sometimes it will be environmentally friendly, some other times it will not actually be that. And then there's another chapter in the book that says that no, actually markets fail, incentives create inequalities, you have winners and losers, and that's why you need strong state, redistribution, regulation of markets in order to achieve
what is the socially desirable outcome. We know these things, and we also know that these things are both equally wrong. We know that markets fail, we know also that governments fail. What we know from, if you want, the contemporary discussion also in the wider political economy literature is that where you have to intervene is on a particular actions. You decide on your policy model, you say, I want to be a high public sector, high taxation country, and then you say, okay, what do I need to do in order to achieve this? I want to use just one example from a discussion I attended, I listened to yesterday about the pension system and the big debate between Syriza and New Democracy about how much, how big or how privatized the second pillar of the pension system should be. So the occupational pensions, and if you should have a bigger component which is kind of capitalizing individual accounts, or if you have a distributive component sponsored by the state which is bigger. You have to think what are the consequences of any decision that I take. If I take the decision to liberalize and privatize the occupational and make a big component of the pension system the occupational pillar, then you have to understand that in this economy, in this day and age, you have disruptive technologies, there's not the old continuity. Our parents and grandparents had a job for life forever, so there was continuity and the system could work for them. Nowadays, you have sectoral shifts, you have long unemployment spells, long inactivity spells. People do not have a contribution to their occupational pension continuously for their working life. So what do you do there? Do you pass on the cost to the redistributive pillar that you already made very small because you liberalized the occupational pension? Or do you try to find some other arrangement? So if you want to have a privatized second pillar, then you have to have a policy which has very high spending in active labor market policies, keeps people into jobs, they help them transit very, very fast from one sector to another, and also you allow the companies to do that, you allow sectors to move on. So what do we do today and for many years is that we think, we have this comparative advantage in agriculture, tourism, shipping, maybe mining, and that's that. Let's support, you know, we know what we're good at, let's continue that. No, this is not what we need to do. What we need to do is to create an environment where entrepreneurs can take risks and workers can feel confident that they will not be left behind if something goes wrong. Both entrepreneurs and workers have to have this kind of safety, not the old safety net of the public sector of the state providing for everything, but in the sense of being able to direct economic activity or to allow the environment for the economic activity to be directed to competitive, profitable activities, but also people to move to different jobs and activities. And that may include actually people moving to other countries. It's not an accident we're part of the European Union. We're part of the European Union, so we have people moving out and people moving in. I don't consider it a bad thing. When the good investment comes to Greece, then good Greek expats will come back to the country. I'll stop here. Thanks. Hopefully. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μείνει δύο λεπτά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια ερώτηση, να κάνει μια γενική τύπου. Εντάξει, εγώ έχω μια ερώτηση που μου είχε με εντυπωσίασει ο κ. Τσακλόγλου. Είπε ότι πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση, να αυξήσουμε του φόρου στην κατανάλωση και μετά να μην φεύγουν και τα παιδιά έξω. Πώς θα γίνει αυτό? Ίσα-ίσα. Αυτά είναι όλα συμβατά μεταξύ τους. Ναι. Πρώτα-πρώτα, εκείνο που είπα δεν είπα να μειωθεί η κατανάλωση στα τέτοια. Είπα να μειωθεί το μερίδιο της κατανάλωσης του ΑΕΠ. Το είπατε, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι η κατανάλωση μας πρέπει να αυξάνεται με βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι αυξάνει το ΑΕΠ γενικότερα. Δεν διατάζεται αυτό όμως. Όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν σε κίνητρα. Είναι ζήτημα σχετικών τιμών. Αν η σχετική τιμή την οποία έχετε για κατανάλωση είναι φτηνή και αυτή που έχετε για την επένδυση είναι ακριβή, οι άνθρωποι θα πάνε και θα καταναλώνουν. Αν κάνετε το αντίστροφο πράγμα, θα κάνουν προσταγή. Άρα αυτό το πράγμα γίνεται και το έχουμε δει και παλιότερα. Αλλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα το οποίο το ξέχασα λίγο στα προηγούμενα. Δεν φτάνει απλά να αυξήσουμε την επένδυση που έχουμε, το ποσοστό των επενδύσεων στο ΕΠ. Θέλουμε και τη σύνθεση των επενδύσεων να την αλλάξουμε. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της περιφέρειας, πριν από την κρίση, είχαν ψηλά ποσοστά επενδύσεων. Πού ήταν όμως οι επενδύσεις? Ήταν βασικά σε κατοικία. Δεν είναι κακό πράγμα να έχουμε καλά σπίτια, όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά τα πλασιαστικά αποτελέσματα της κατοικίας είναι πολύ, πολύ μικρότερα από ότι είναι αυτό το πράγμα που λέμε business investment. Επιχειρηματικές επενδύσεις είναι αυτό το πράγμα που θέλουμε. This is what we cry out. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι. Θα σας ευχαριστήσουμε. Ένα χειροκρότημα.